πολύ και να έρθουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στη συζήτησή μας με την Υπουργό Εξωτερικών, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, και τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Ραγκούση. Κυρία Μπακογιάννη, σημερίζεστε την άποψη του Πρωθυπουργού ότι μπορεί να κερδιθεί αυτή η εκλογική αναμέτρηση της 4ης Οκτωβρίου? Και επειδή καταλαβαίνω ότι θα απαντήσετε θετικά, θέλω να σας ρωτήσω από πού προκύπτει αυτή η αισιοδοξία όταν οι δημοσκοπήσεις δίνουν ένα προβάδισμα 5,7 έως 6,7 στο ΠΑΣΟΚ. Η αλήθεια είναι ότι όλοι μας ξέρουμε να διαβάζουμε δημοσκοπήσεις και εγώ με τη σειρά μου, όπως και πολλά άλλα στελέχη, τις έχουμε διαβάσει με μεγάλη προσοχή. Οι δημοσκοπήσεις είναι μια φωτογραφία, αξιόπιστη φωτογραφία, μια στιγμή των σκέψεων και των προθέσεων του εκλογικού σώματος. Ξέρουμε όμως όλοι ότι καταγράφουν έναν μεγάλο αριθμό αναποφασίστων σήμερα. Όπως ξέρουμε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει και ως κόμμα αντιπολίτευσης ουσιαστικά φτάσει στην οροφή της εισπύρωσής του, μπορεί να πετύχει κάτι παραπάνω τις μέρες που έρχονται, αλλά έχει πάντως ήδη μια πολύ ψηλή εισπύρωση. Αντίθετα, η Νέα Δημοκρατία είναι το κυβερνών κόμμα, είναι το κόμμα ακριβώς πάνω στη διετία, στην δυσκολότερη τη στιγμή, έχει μια πολύ χαμηλή εισπύρωση. Ο στόχος μας λοιπόν, κύριε Κουσένη, είναι ακριβώς να απευθυνθούμε σε εκείνες τις δυνάμεις οι οποίες μας στηρίξαν διαχρονικά και σε εκείνες δυνάμεις που ήρθαν και από άλλα κόμματα και να τους πούμε ότι εμείς είχαμε το θάρρος και έχουμε το θάρρος να παρουσιάσουμε απόλυτα την εικόνα, την αληθινή εικόνα της πραγματικότητας. Δεν οροποιούμε καταστάσεις, λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και κυρίως κοιτάμε τους πολίτες στα μάτια και τους λέμε τι θα κάνουμε. Τι πραγματικά έχουμε σκοπό να κάνουμε για να μην τους ξημερώσει κάτι διαφορετικό. Η αλήθεια είναι πάντως, κύριε Μπακογιάννη, ότι ακούσαμε σήμερα τον Πρωθυπουργό να ζητά μια ισχυρή κυβέρνηση, μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Και φαντάζομαι όλοι αποδεχόμαστε με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι τώρα, πως αν κάποιος βρίσκεται πιο κοντά σε αυτό, είναι το ΠΑΣΟΚ. Να το δούμε. Είναι αλήθεια ότι το ΠΑΣΟΚ προηγείται. Είναι αλήθεια ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αυτή τη στιγμή καταγράφονται 6 μονάδες διαφορά. Εγώ όμως πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καμία δυναμική. Διότι αν είχε δυναμική, αν είχε παραδείγματος χάρη τη δυναμική που είχαμε εμείς το 2004, θα βλέπατε ένα κόμμα το οποίο έρχεται. Το ΠΑΣΟΚ αντίθετα, παρά το ότι η Νέα Δημοκρατία αντιμετώπισε πάρα πολλά προβλήματα, τέτοιου είδους δυναμική δεν εμφανίζει. Εάν λοιπόν εμείς καταφέρουμε και πετύχουμε την αύξηση της εισπύρωσής μας, τότε θα πετύχουμε, κυρία Κωσόνη, τη μεγάλη ανατροπή. Και τώρα αυτό δεν το λέω για εμάς, αλλά το λέω διότι η χώρα και ο ελληνικός λαός χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα έχει πει με ειλικρίνεια στον ελληνικό λαό τι θα κάνει την άλλη μέρα. Όχι έναν Άγιο Βασίλειο ο οποίος κρατάει καλά φυλαγμένο το μυστικό της όποιας λύσης της μαγικής έχει για να δώσει απάντηση στα προβλήματα των πολιτών. Να ακούσουμε, κύριε Μπακογιάννη, τον κύριο Ραγκούση. Ναι, διότι αμέσως. Πρέπει να σας απαντήσει. Ελπίζω ότι με τον κύριο Ραγκούση θα μπορούμε να συζητήσουμε ακριβώς αυτό. Λοιπόν, να κύριε συζητήσουμε Ραγκούση, τη φορολόγηση των επιχειρήσεων. Θα τα δούμε όλα. Κύριε Ραγκούση, έθεσε κάποια συγκεκριμένα πράγματα τώρα η κυρία Μπακογιάννη. Είπε πρώτον ότι δεν έχετε δυναμική και ότι δεν θα πείτε αλήθειες. Κυρία Κωσιόνη, νομίζω ότι καταρχήν, αν μου επιτρέπετε, ένα σχόλιο για την ομιλία αλλά και τη συνέντευξη τύπου τη σημερινή του κυρίου Καραμαλή και άρα και ένα σχόλιο σχετικά με όσα είπε επ' αυτόν η κυρία Μπακογιάννη. Ποτέ κανένας πρωθυπουργός και καμία κυβέρνηση, ιδίως όταν διεκδικούσε την τρίτη στη σειρά επανεκλογή της ή επανεκλογή του, δεν κρίθηκαν από αυτά που έλεγαν. Οι πολίτες και στη συγκεκριμένη περίπτωση της μεγάλη στιγμή των εθνικών εκλογών της 4ης Οκτωβρίου θα κρίνουν τον κύριο Καραμαλή και τη Νέα Δημοκρατία, κυρίως την ηγετική ομάδα της κυβέρνησης, από αυτά που έκαναν όλα αυτά τα χρόνια σε σύγκριση με αυτά που είχαν πει το 2004 και το 2007. Έτσι θα κρίνουν την κυβέρνηση. Το θέμα είναι πώς θα κρίνουν εσάς. Και σε αυτή τη φάση, κύριε Ραγκούση, επιτρέψτε με. Ακούσαμε και αρκετά δυσάρεστα πράγματα από τον Πρωθυπουργό στο Βελίδιο. Από εσάς θα ακούσουμε κάτι πιο συγκεκριμένο? Από εμάς, κυρία Κωσιόνη, και φαντάζομαι θα μου δώσει την ευκαιρία να απαντήσω και στην προηγούμενη ερώτηση για να μην αφήσω αναπάντητη και την παρατήρηση της κυρίας Μπακογιάννη περί μη δυναμικής του ΠΑΣΟΚ. Από εμάς θα ακούσετε την αλήθεια και τώρα και τονίζω και υπογραμμίζω και μετά τις εθνικές εκλογές, εφόσον ο ελληνικός λαός αποφασίσει ο Γιώργος Παπανδρέου να σχηματίσει κυβέρνηση. Τονίζω δηλαδή με αυτό ότι εμείς θα πούμε την αλήθεια όπως τώρα
την αντιλαμβανόμαστε, αλλά όπως ξέρετε δεν την ξέρουμε, δεν την γνωρίζουμε, διότι εμείς δεν έχουμε πρόσβαση στα πραγματικά στοιχεία που αυτή τη στιγμή υπάρχουν μέσα στα συρτάρια αυτής της κυβέρνησης. Αλλά τονίζω ότι αυτό που και θα έχουμε τη δυνατότητα, αλλά και αναλαμβάνουμε τη δέσμευση να κάνουμε, είναι ότι θα πούμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό χωρίς να προσφύγουμε, διευκρινίζω, σε απαράδεκτες λογικές απογραφής που θα πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να δυσφημίσει τη χώρα μας. Θα πούμε την αλήθεια όπως ακριβώς θα τη βρούμε μπροστά μας, όταν και εφόσον ο ελληνικός λαός, ξαναλέω, μας δώσει την δόση στον Γιώργο Παπανδρέου και στο ΠΑΣΟΚ εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει δυναμική, να επανέλθω στο προηγούμενο, το ακούμε μονότονα, κυρία Κοσιόνη, από πέρυσι τέτοια εποχή. Εκείνο που πρέπει να παρατηρήσει κανείς είναι δύο, νομίζω, επιμέρους πράγματα. Πρώτον, ότι πράγματι τίποτα δεν έχει κρυθεί. Και μέχρι την ιερή στιγμή που θα κλείσουν οι κάλπες των εθνικών εκλογών της 4ης Οκτωβρίου, κανείς δεν δικαιούται να προεξοφλεί την ετοιμιγορία του ελληνικού λαού. Σωστά. Εμείς πιστεύουμε, διαπιστώνουμε, μαθαίνουμε, αφουγκραζόμαστε, διαβάζουμε δημοσκοπήσεις. Από αυτές πράγματι προκύπτουν θετικά μηνύματα για μας. Θα έλεγα δε, σε ό,τι αφορά και αυτό ένα είδος απάντηση στην κυρία Μπακογιάννη, ότι αυτό που αξίζει και εκείνοι να προσέξουν, δεν είναι αν αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ προηγείται με το ποσοστό που είπατε από 5,7 έως 6,7, αλλά είναι ότι αυτό το ποσοστό είναι διαρκώς αυξανόμενο. Διαρκώς αυξανόμενο από πέρυσι τέτοια εποχή. Κύριε Ραγκούση, δηλαδή, θέλω να ρωτήσω την κυρία Μπακογιάννη. Μια δυναμική και μια τάση. Να μπορέσουμε να κάνουμε συζήτηση, να είναι λίγο πιο σύντομα οι τοποθετήσεις μας. Κύριε Μπακογιάννη, ναι, ακούμε τον Πρωθυπουργό τα τελευταία 24 ώρα, από τη στιγμή που εξήγηλε τις πρόωρες εκλογές, να δίνει πολύ μεγάλη έμφαση σε δύο λέξεις, εθνικό συμφέρον. Και διερωτάται κανείς το εξής. Το ΠΑΣΟΚ θα προκαλούσε εκλογές όπως είχε προεξοφλήσει το Μάρτιο. Μέχρι τότε είχε αρκετούς μήνες ο Πρωθυπουργός μπροστά του να υπηρετεί στο εθνικό συμφέρον. Όπως είχε και αρκετούς μήνες πίσω από τις ευρωεκλογές, οπότε και άρχισε αυτή η εκλογολογία. Για ποιο λόγο δεν το έπραξε και προτίμησε να πάει σε πρόωρες εκλογές? Μήπως τελικά έπαιξε ρόλο το πιθανό πολιτικό κόστος που θα ερχόταν στη συνέχεια? Κυρία Κοσιόνη, νομίζω ότι μπορούμε όλοι να αναγνωρίσουμε στον Πρωθυπουργό την γνώση την οποία έχει μιας κατάστασης στη χώρα μας, αλλά και εμείς οι ίδιοι, και εσείς και ο κύριος Ραγκούσης και εγώ, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει προεκλογικό κλίμα σε μια επιβεβαρημένη οικονομία σαν τη δική μας. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι από την ώρα που το ΠΑΣΟΚ αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τη συνταγματική του δυνατότητα καταχρηστικά, ψηφίζοντας ουσιαστικά, μη ψηφίζοντας έναν πρόεδρο τον οποίο δηλώνει πως θέλει, από εκείνη τη στιγμή η χώρα έχει μπει οριστικά σε προεκλογική περίοδο. Και δικά σας στελέχη όμως τροφοδότησαν την εκλογολογία. Ναι. Και νομίζω ότι διαφώνησε ο Πρωθυπουργός σήμερα και όλα ανοιχτά μαζί τους. Από εκεί και πέρα όμως, ο Πρωθυπουργός είχε την ευθύνη. Και ο Πρωθυπουργός γνώριζε ποιο είναι το κόστος αυτής της παρατεταμένης προεκλογικής περίοδου. Γνώριζε επίσης ότι αυτά τα μέτρα τα οποία εξαγγείλαμε εχθές στη Θεσσαλονίκη πρέπει να ληφθούν. Για να μπορέσουν να αποδώσουν, χρειάζεται όμως χρόνος. Και η δυσκολία ήταν πάρα πολύ μεγάλη, γιατί δεν κάνει κανένας πολιτική στο κενό. Το ΠΑΣΟΚ έχει μεγάλη ευθύνη, κατά την άποψή μου, κυρία Κοσιόνη. Πρέπει να σκεφτούμε πάνω απ' όλα ότι έχουμε ταχθεί να φυλάσσουμε αυτό το εθνικό συμφέρον. Η κοινωνική λοιπόν ηρεμία, το μη προεκλογικό κλίμα, είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για να μπορέσουν να αποδώσουν οι πολιτικές. Ναι, αλλά 5,5 χρόνια δεν ήταν αρκετά, κυρία Μπακογιάννη, για να υλοποιήσετε το έργο σας? Γιατί έχουμε ακούσει ότι δεν υπήρχε το κατάλληλο πολιτικό κλίμα. Αυτό ποτέ δεν θα υπάρχει, το κατάλληλο πολιτικό κλίμα. Ή ότι δεν ήσασταν αρκετά αποφασιστικοί, ή ότι αργήσατε. Είχε και ισχυρές δόσεις αυτοκριτικής η συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Εμείς κάναμε και την αυτοκριτική μας και την έκανε και ο Πρωθυπουργός, ότι θα έπρεπε να είχαμε προχωρήσει τις διαθροτικές αλλαγές, ας πούμε, πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο αποφασιστικά. Από εκεί και πέρα όμως είχαμε αποτελέσματα. Για δέστε πόσο είχε μειωθεί η ανεργία, για δέστε πόσο είχε μειωθεί το έλλειμμα, πόσο είχαν αυξηθεί οι εξαγωγές. Ήμασταν σε έναν δρόμο ο οποίος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί με τα πάσης βεβαιότητας θετικός. Από την ώρα όμως που ξέσπασε η κρίση, τα δεδομένα αλλάξανε. Δεν αλλάξανε μόνο σε εμάς, κυρία Κουσέν. Αλλάξανε στην πανίσχυρη Γερμανία, η οποία έφτασε να έχει μείον 5% αρνητικό, δηλαδή πρόσημο στην ανάπτυξη. Αλλάξανε στην σοσιαλιστική Ισπανία με 18% αύξηση της ανεργίας. Αλλάξανε σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλάξανε και στην Ελλάδα.
Εδώ όμως παρουσιάστηκε δυστυχώς το φαινόμενο να μην μπορούν οι πολιτικές δυνάμεις να συμφωνήσουν ούτε στο ελάχιστο, ούτε στο μίνιμουμ, ούτε σε αυτό το οποίο ήταν το αυτονόητο, αν θέλετε, που πιστεύω βαθιά μέσα μου ότι και ο κύριος Ραγκούσης και εγώ θα συμφωνούσαμε εάν δεν είχαμε προτάξει το κομματικό συμφέρον, εάν η αντιπολίτευση δηλαδή δεν επέλεγε να προτάξει το κομματικό συμφέρον πάνω απ' όλα. Και κύριε Ραγκούση, η αλήθεια είναι ότι σας έχει τεθεί πολλές φορές αυτό το ερώτημα, ότι δηλαδή τίποτα δεν υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια να συμφωνήσει το ΠΑΣΟΚ. Καταρχήν δεν είναι ακριβές ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είχε βρει τίποτα όλα αυτά τα χρόνια για να συμφωνήσει. Δεύτερον, είναι απολύτως ακριβές ότι κατά τη γνώμη μας. Διαφωνήσατε και για τα πανεπιστήμια, κύριε Ραγκούση, ακόμα και γι' αυτό. Κυρία Μπακογιάννη, ακόμα και για τα ελεύθερα πανεπιστήμια που είχαμε συμφωνήσει και τα δύο κόμματα και ο αρχηγός σας ήταν πρωτοπόρος όταν τα πρότεινε κάποτε αυτά. Κυρία Μπακογιάννη, εμείς έχουμε καταλήξει το συμπέρασμα ότι το εθνικό συμφέρον, και θα το αιτιολογήσω αυτό, επέβαλε την προκήρυξη πρόωρων εκλογών από πέρυσι το Φεβρουάριο. Όταν μια χώρα, σε αντίθεση μάλιστα με τα στοιχεία που μόλις πριν από λίγο αναφέρατε, αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο δημοσιονομικό πρόβλημα στην ιστορία της. Κυρία Μπακογιάννη, σε αντίθεση με αυτά που είπατε, η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σύμφωνα δε με τα στοιχεία τα δικά σας της κυβέρνησης, το πρώτο εξάμηνο του 2009, το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας έφτασε στο δυσθεώρητο ύψος των 17,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και πέστε μου, σας παρακαλώ, αν λέω κάτι ανακριβές, όταν μετά πέρυσι το κρίση, ίδιο εξάμηνο του 2008, το 2008 ήταν μόλις 9 δισεκατομμύρια. Εάν δε υιοθετούσε κανείς ή είχε καλοπροαίρετα τη διάθεση να υιοθετήσει τη θεωρία και τη δική σας και του Πρωθυπουργού, όπως αναπτύχθηκε για μια ακόμη φορά σήμερα, ότι όλα προέκυψαν μετά τη διεθνή κρίση, υπάρχει ένα μείζον πολιτικό ερώτημα που σας παρακαλώ πολύ να μου απαντήσετε και εμένα και βεβαίως και των ακροατών μας. Γιατί τότε ο αρχιτέκτονας της οικονομικής πολιτικής επί 4,5 περίπου χρόνια στην Ελλάδα, ο κύριος Αλογοσκούφης, εν μέσω διεθνούς κρίσης αντικαταστάθηκε, εάν δεν υπήρχε ζήτημα για την άσκηση της δημοσιονομικής και γενικότερα οικονομικής πολιτικής αυτής της κυβέρνησης. Να σας απαντήσει, κύριε Ραγκούση, μη συνεχίσετε για να σας απαντήσει. Αφού όμως σας παρακαλώ πολύ, πω και το δεύτερο που θέλω. Η κυβέρνηση λοιπόν, λέει και ο Πρωθυπουργός, κάνω πρόωρες εκλογές διότι το ΠΑΣΟΚ το ζητούσε. Και το ΠΑΣΟΚ λέει ότι ζητούσα πράγματι πρόωρες εκλογές, διότι δεν μπορούσα να αφήσω τη χώρα να συνεχίζει σε αυτόν τον κατήφορο της δημοσιονομικής κατάρρευσης, δεν μπορούσα να βλέπω μπροστά μου να περνούν σαν τα τρένα και να μην κάνω τίποτα τις υποθέσεις διαφθοράς και τις απίστευτες πρωτοφανείς μεθοδεύσεις συγκάλυψης και στο βατοπέδι και στις άγονες γραμμές και ούτω καθεξής. Και βεβαίως δεν μπορούσαμε να βλέπουμε σαν τρένο να περνά από μπροστά μας την αποσύνθεση του κράτους που είχε σαν αποτέλεσμα αυτές τις φοβερές πυρκαγιές ανάμεσα στα άλλα που πρόσφατα ζήσαμε και στην Αττική. Υπάρχει λοιπόν και ολοκληρώνω, κυρία Μπακογιάννη. Εάν για όλα έφταιγε η διεθνής κρίση, γιατί αντικαταστάθηκε ο κύριος Αλογοσκούφης? Ναι. Εγώ λοιπόν θα κάνω μια προσπάθεια να κρατήσω το επίπεδο της συζήτησης στην ουσία, την οποία η Νέα Δημοκρατία θα επιδιώξει να κουβεντιάσει μαζί σας, κύριε Ραγκούση. Το ότι εσείς ήρθατε ένα χρόνο μετά... Μόλις το κατεβάσατε με την παρατήρηση που κάνατε. Μας κρίνουν οι ακροατές μας. Εγώ θέλω να πω το εξής. Ότι ένα χρόνο μετά ζητήσατε εκλογές. Από την ώρα που ο ελληνικός λαός είχε εμπιστευτεί και είχε δώσει εντολή στη Νέα Δημοκρατία. Δεν κάνουμε εκλογές γιατί τις ζητήσατε, κύριε Ραγκούση. Δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι τίποτα από όλα αυτά τα οποία κάναμε, τίποτα από όλα αυτά τα οποία κάνουμε δεν θα σας άρεσε. Και δεν είναι τυχαίο ότι διαφωνήσατε στα πάντα. Που είπα, ναι. Στα πάντα. Δεν έχετε αφήσει όχι τίποτα. Σας ρώτησα πριν για τα πανεπιστήμια και δεν μου απαντήσατε. Διότι ξέρετε, κυρία πολύ καλά, Μπακογιάννη, ότι είστε αναταξία. Αυτό το οποίο εγώ θέλω να πω είναι ότι κάνουμε εκλογές διότι τις εκβιάσατε. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια ότι από την ώρα που χρησιμοποιείτε το δίλημα του Προέδρου της Δημοκρατίας και βάζετε τον τόπο σε προεκλογική περίοδο, δεν υπάρχει ένας τηλεθεατής μας αυτή τη στιγμή ο οποίος να μην ξέρει ότι ο προεκλογικός αγώνας έχει κόστος. Εμείς λοιπόν προτάξαμε το εθνικό συμφέρον και δεν γαντζωθήκαμε πάνω στις καρέκλες μας, κύριε Ραγκούση. Αλλά προσφεύγουμε στο ελληνικό λαό και του λέμε να επιλέξει. Να επιλέξει ποιον πρωθυπουργό θέλει.
τον Πρωθυπουργό, ο οποίος πήρε τα μέτρα, ναι, και αυξήθηκε το έλλειμμα, ναι. Διότι εμείς αυξήσαμε το έλλειμμα, διότι έπρεπε εκείνη την ώρα να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την τουριστική μας βιομηχανία. Πήραμε μέτρα για να στηρίξουμε τη ρευστότητα της αγοράς. Διαφωνήσατε σε όλα αυτά, χωρίς να προτείνετε τίποτα. Παγώσατε τους μισθούς και τις συντάξεις. Περιμένω και σας υπόσχομαι, κύριε Ραγκούση, ότι μία επισήμανση, γιατί... Ναι, ναι, ένα λεπτό, να τελειώσω. Μία επισήμανση, παρακαλώ. Μία εβδομάδα θα περιμένω. Και επειδή από αύριο αρχίζουν και οι απαγορεύσεις στις τηλεοράσεις, θα περιμένω να πάει ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Να μας πει, θα εισπράξει τους φόρους που έχουμε την έκτακτη εισφορά, θα φορολογήσει τις επιχειρήσεις, θα ξανααγοράσετε τον ΟΤΕ, κύριε Ραγκούση, θα αγοράσετε το 50% της Ολυμπιακής που σας προσφέρει ο κύριος Γιαννόπουλος. Να μας πείτε μερικά συγκεκριμένα πράγματα, τα ξέρουμε κι εμείς, για να δούμε πού συμφωνούμε και πού διαφωνούμε. Λοιπόν, κύριε Ραγκούση, πριν κάνετε την παρατήρησή σας, θα σας το δώσω. Θέλω όμως, επειδή κυρία Μπακογιάννη και κύριε Ραγκούση, αυτό που είναι ζητούμενο σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση είναι η επίτευξη αυτοδύναμης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Παρακαλώ, είναι για τα προηγούμενα μια κέρια επισήμανση. Ωραία, κάντε την επισήμανση για να έρθουμε και σε αυτό, είναι σημαντικό. Ωραία. Και επειδή η κυρία Μπακογιάννη για μια ακόμη φορά μας απίφθινε τη μομφή ότι πουθενά δυσφωνήσαμε. Κυρία Μπακογιάννη, είσαστε αρμόδια υπουργός εξωτερικών της χώρας. Ζήσατε την όλη προσπάθεια που κι εσείς κάνατε και η κυβέρνηση αλλά και ο ελληνικός λαός στην περίπτωση του Σκοπιανού. Είναι αλήθεια ή δεν είναι ότι την κόκκινη γραμμή με την οποία τελικά καταλήξαμε στο βέτο στο Βουκουρέστι την είχε προτείνει ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος έφτασε στο σημείο, σε αντίθεση με την αντιπολίτευση που ασκούσε ο Κώστας Καραμαλής ιδίως στα εθνικά θέματα στο παρελθόν, να προθυμοποιηθεί να πάει στο Σκοπιανό για να υπηρετήσει την εξωτερική πολιτική της χώρας. Είναι αλήθεια αυτό είναι που σας λέω, ναι ή όχι? Ραγκούς. Κατά γράμμα. Είναι ψέματα. Είναι. Ένα λεπτό, επειδή η ιστορία γράφεται. Λυπάμαι πάρα πολύ, έχουν καταγραφεί. Εγώ πήγα στον κύριο είναι ψέματα Παπανδρέου. Ότι ο Παπανδρέου είπε ότι προθυμοποιούμε να πάω να βοηθήσω την εξωτερική πολιτική της χώρας. Ειλικρινά αυτό που κάνετε, κύριε Μπακογιάννη. Όχι, ένα λεπτό. Εκτίθεστε ανεπανόρθωτα. Εκτίθεστε ανεπανόρθωτα με αυτό. Τι ακριβώς συνέβη, κύριε Μπακογιάννη, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό για να προχωρήσουμε την κουβέντα. Δημόσια δήλωση του Παπανδρέου. Δημόσια δήλωση. Κύριε Ραγκούση, το είπατε, νομίζω σας άκουσα, σας απαντήσει για να πάμε και την κουβέντα μπροστά. Κύριε Μπακογιάννη, δεν περίμενα τέτοια απάντηση. Λοιπόν, θα σας πω εγώ τι ακριβώς συνέβη. Κύριε ανακαλέστε το για εσάς, όχι για εμάς, γιατί αυτά είναι καταγεγραμμένα. Κύριε Ραγκούς, σας ακούμε, κύριε Μπακογιάννη. Παρακαλώ. Ωραία. Αυτό το οποίο πραγματικά συνέβη είναι ότι η κυβέρνηση του Κώστα του Καραμαλή αποφάσισε ότι θα προχωρήσει προς μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική στο Βουκουρέστι. Μια πολιτική η οποία θα ενημέρωνε φίλους και συμμάχους ότι δεν μπορεί η Ελλάδα να δεχθεί τα Σκόπια μέσα στο ΝΑΤΟ εάν δεν προχωρήσουμε σε μια συμπεφωνημένη λύση στο θέμα του ονόματος. Αυτή ήταν αντίθετη από την πολιτική που ακολουθούσατε εσείς, κύριε Ραγκούση, και οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν, οι οποίες είχαν δεχθεί την είσοδο των Σκοπίων σε όλους τους οργανισμούς με το ΦΥΡΟ. Επήγα και ενημέρωσα προσωπικώς τον κύριο Παπανδρέου. Εγώ. Και ξέρω πάρα πολύ καλά τι του είπα και ο κύριος Παπανδρέου όταν του παρουσίασε την πολιτική μας. Ξέρω και εγώ πολύ καλά τι του είπατε, γιατί ήμασταν μαζί, όπως θυμάστε. Συμφώνησε μαζί μου, κύριε Ραγκούση. Και συμφώνησε και είναι από τα κεκτημένα. Συγγνώμη. Άνω τελεία. Είπατε μόλις τώρα, συμφώνησε μαζί μου. Άρα όσοι ισχυριζόσασταν πριν. Συγγνώμη, δεν έχω υπόψη μου την ένταση που διανέμω. Με τρομάξετε, θα φοβηθώ από τη φωνή. Όχι, και δεν μου χτυπήσει μέχρι τώρα. Δεν φοβάστε, κύριε Μπακογιάννη. Πολιτικό είναι το πρόβλημα. Κύριε Ραγκούση, σας παρακαλώ, μένουμε σε θέματα του παρελθόντος και πρέπει να πάμε μπροστά. Όχι, προσέξτε. Ένα λεπτό, κύριε Κοσιόνη, γιατί έχει σημασία. Μόλις ομολόγησε, ενώ πριν ισχυρίζονταν ότι δεν είχαμε συμφωνήσει ποτέ. Κύριε Μπακογιάννη, πριν λέγατε. Επέβαλε ο κύριος Παπανδρέου. Είναι ψευδές. Το επιλέξαμε και το κάναμε. Προθυμοποιήθηκε ο κύριος Παπανδρέου και είναι θετικό. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε, κύριε Ραγκούση, γιατί είναι θέμα Πριν τη λέγατε, κύριε Μπακογιάννη. Αυτό το οποίο είπα. Τι λέγατε προηγουμένως, δεν λέγατε ότι σε όλα λέγαμε όχι και δεν συμφωνούσαμε πουθενά. Τώρα ήδη
Έχετε περιπέσει σε μια δημόσια αντίφαση. Ήδη τώρα αναγνωρίζετε ότι συμφώνησε ο κ. Παπανδρέου. Εγώ ισχυρίζομαι ότι είχε ήδη σπεύσει και είχε ανακοινώσει την κόκκινη γραμμή. Δεύτερον, είπατε ότι είναι ψέματα ότι προθυμοποιήθηκε να πάει στα Σκόπια να βοηθήσει την εξωτερική πολιτική. Δεν το ξέρει όλο ο κ. Λάμπερτ. Για την δημόσια πρωτοβουλία. Εντάξει, δεν είπε αυτό. Δεν είπε αυτό. Ότι είναι ψέματα ότι προθυμοποιήθηκε να πάει στα Σκόπια. Με βοηθήστε να είναι ψέματα κυρία Μπακογιάννη. Είναι σαφέ νομίζω αυτό. Σας παρακαλώ, εάν βοηθήστε με να προχωρήσουμε μπροστά. Κάνει ο Υπουργός Εξωτερικών. Να πάμε λίγο μπροστά τη συζήτηση. Ωραία. Έκανε ακριβώς την αντίθεση. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Ωραία. Νομίζω αναγνωρίσατε... είναι εδώ, κύριε Ραγκούση, κύριε Μπακογιάννη, σας παρακαλώ. Νομίζω ότι έγινε σαφές αυτό στους τηλεθεατές μας. Θέλω να πάμε μπροστά. Ότι και ξαναλέω ότι εδώ στις 4, κύριε Ραγκούση, σας παρακαλώ. Θέλω να πάω μπροστά τη συζήτηση και να σας ρωτήσω επειδή. Εγώ λέω. Στις 4 Οκτωβρίου. Εγώ είπα, το Πασόκ είπε όχι σε όλα. Μάλιστα. Ο Πρωθυπουργός έκανε 6 προτάσεις όταν ήταν στη μέση της κρίσης. Αυτές οι προτάσεις δεν ήρθαν από το πουθενά. Ήταν οι 6 βασικές θέσεις που ακολουθήσαν όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Φώναξε τότε τον κύριο Παπανδρέου και του είπε αυτό το οποίο έγινε σε ολόκληρη την Ευρώπη. Περίπου, αλλού λίγο καλύτερα, αλλού λίγο χειρότερα, αλλά έγινε ακόμα και στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου τα πράγματα, όπως ξέρετε, η αντιπολίτευση εκεί προηγείται 18-19 μονάδες, ούτε ξέρω πόσο. Συμφωνήσανε όμως στις βασικές αρχές αντιμετώπισης κρίσης. Ήταν δυστυχώς ανέφικτο να γίνει στη χώρα μας. Αυτό ήταν εις βάρος της ελληνικής οικονομίας. Γιατί δεν συμφωνήσατε σε τίποτα από αυτά, κύριε Ραγκούση? Όπως αποδείχθηκε εκ του αποτελέσματος, θα ήταν ολέθριο λάθος με γνώμονα το συμφέρον της χώρας και των πολιτών να είχαμε συμφωνήσει. Να συμφωνούσαμε δηλαδή να επιβληθεί πράγμα που δεν είχε ανακοινωθεί. Έκτακτη εισφορά στους εργαζόμενους να παγώνανε οι μισθοί και οι συντάξεις όπως παγώσανε και να μην επιβάλλονταν όπως δεν επιβλήθηκε έκτακτη εισφορά στα μεγάλα κέρδη των τραπεζών. Άρα εσείς θα ακυρώσετε την έκτακτη εισφορά, θα ακυρώσετε το ΕΤΑΚ, γιατί έχετε διαφωνήσει με πολλά πράγματα. Όχι. Μα σας παρακαλώ, κύριε να ολοκληρώσω αυτό με την φράση. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, κυρία Μπακογιάννη, πέστε μου, σας παρακαλώ πολύ. Θα εισπράξετε την έκτακτη εισφορά. Κυρία Μπακογιάννη, η έκτακτη εισφορά, πέστε μου, σας παρακαλώ. Θα την εισπράξετε ή θα την καταργήσετε? Να ακούσουμε κύριε τον κύριο Ραγκούση, κύριε Μπακογιάννη. Ολοκληρώστε, κύριε Ραγκούση, και δώστε μας και αυτές τις απαντήσεις. Αυτό που θέλει, κύριε Ραγκούση, και ευχαρίστως μετά να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Πολύ καλά, ναι, κύριε Ραγκούση. Πέστε μου, κύριε Ραγκούση, δεν είναι μυστικό. Γιατί οι τράπεζες οι ελληνικές, κυρία Μπακογιάννη, θα τα μάθετε όλα και εσείς και ο ελληνικός λαός και δεν θα υπάρχει Έλλην πολίτης ο οποίος θα κληθεί να ψηφίσει στις 4 Οκτωβρίου χωρίς να ξέρει λεπτομερώς αυτά που θα κάνουμε. Μετά και τώρα ότι μπορώ και στην διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη, κυρία Μπακογιάννη. Γιάννη, τώρα όλα αυτά ξέρετε γιατί τα κάνετε. Εγώ ξέρω γιατί τα κάνετε. Γιατί δεν θέλετε να ολοκληρώσω την ερώτησή μου. Οι ελληνικές τράπεζες, θέλω λοιπόν περιμένω να σας πω, κυρία Μπακογιάννη, το 2008, με διακόπτετε πάλι, κατέγραψαν κέρδη 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Επιβάλατε έκτακτη εισφορά στους εργαζόμενους, παγώσατε μισθούς και συντάξεις την άνοιξη του 9 και δεν επιβάλατε έκτακτη εισφορά στα κέρδη των τραπεζών. Πέστε μου, σας παρακαλώ, γιατί. Διότι τις ενισχύσαμε για να κρατήσουμε τη ρευστότητα και το ξέρετε. Μάλιστα. Και εμένα λαϊκισμούς να μην μου κάνετε. Τα κέρδη τους λέω. Τα κέρδη διότι τους. Εγώ σας τα ρωτάω, κέρδη τους. Σας ρωτάω πολύ συγκεκριμένα. Τα κέρδη τους, γιατί δεν επιβάλλατε έκτακτη εισφορά στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη. Φορολογία. Πάντως, κυρία Μπακογιάννη, λοιπόν, επιτρέψτε μου να σας πω, επειδή διαφορετικές επιχειρήσεις. Επειδή είπατε ότι το Πασόκ θα ανακοινώσει μετά τις εκλογές τι θα κάνει στην οικονομία και στις ευρωεκλογές, πριν τις ευρωεκλογές μάλλον, μας είπατε δεν θα μπουν φόροι και μετά τις ευρωεκλογές μπήκαν φόροι. Δεν μπήκαν φόροι, μπήκε η έκτακτη εισφορά, την οποία την ξέρετε. Η οποία δεν μπήκε στους εργαζόμενους, όπως λέει ο κύριος Ραγκούσης, μπήκε στους εργαζόμενους άνω των 60.000 ευρώ. Δεν ξέρω αν λυπάται πάρα πολύ ο κύριος Ραγκούσης για τους πολλούς μισθωτούς μεταξύ 60 και 180.000 ευρώ. Δεν ξέρω αν τόσο πολύ καιρό από την Ελλάδα λόγω των υποχρεώσεών σας, γιατί πολλά πράγματα από αυτά που λέτε δεν είναι ακριβή. Κύριε Ραγκούση, εκπλήσωμαι ειλικρινά. Είπατε τώρα ότι δεν επιβλήθηκε έκτακτη εισφορά στους εργαζόμενους. Δεν πάγωσαν οι μισθοί και οι συντάξεις με το πακέτο το οποίο ανακοινώσατε μέσα στο 2009. Πάγωσαν. Κύριε Ραγκούση, εσείς θα δώσετε αυξήσεις πάντως. Γιατί πρέπει να ακούσουμε και κάποια πράγματα πιο συγκεκριμένα και από το Πασόκ. Και τους χαμηλόμισθους. Εμείς, εν πάση περιπτώσει, τη δικιά μας πολιτική, διά του Πρωθυπουργού, την ανακοινώσαμε χθες και δεν είναι ευχάριστη, κύριε Ραγκούση. Είναι δύσκολη.
Και γι' αυτό και είπε πριν η κυρία Τριανταφύλου. Πάγωμα μισθών. Όταν αυτή την πολιτική την οποία εμείς ανακοινώσαμε χθες, δεν είναι καθόλου ούτε φιλολαϊκή ούτε εύκολη. Είναι μια δύσκολη πολιτική και επικίνδυνη, είπαμε ότι και καταστροφική είναι, κυρία Μπακογιάννη. Θα περάσουμε. Εντάξει, εντάξει, θα βυθίσετε εσείς, την λοιπόν, οικονομία σε τεράστια κληθείτε, κρίση. Εσείς θα κληθείτε, λοιπόν, κύριε Ραγκούσου, να πάτε την Κυριακή στην Θεσσαλονίκη, που μέχρι τότε φαντάζομαι πως θα το κρατήσετε από τα σφράγια στο μυστικό. Αυτό είναι το εύκολο, κύριε Μπακογιάννη. Και να πείτε στον αυτό ελληνικό λαό από πού θα βρείτε τα χρήματα που του τάζετε. Διότι ένα πράγμα το να ξέρετε. Το δύσκολο είναι ότι θα κληθούμε να σας αντικαταστήσουμε στις 5 Οκτωβρίου. Δεν θα ξεφύγετε με μπλα μπλα. Δεν θα ξεφύγετε με γενικές κουβέντες. Θα πρέπει να μιλήσετε συγκεκριμένα. Θα κύριε Ραγκούσου, η κυρία Μπακογιάννη, ήταν μια πολύ ζωηρή, μια πολύ ζωντανή συζήτηση. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Για τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ, αν κύριε Ραγκούσου, θα περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τις ανακοινώσεις του Προέδρου του Πασόκ. Κύριε Ραγκούσου, με νούμερα. Θα μιλήσετε με νούμερα, κύριε Μπακογιάννη, μετά τις 5 Οκτωβρίου. Να έχουμε καταγράψει όλες σας τις προθέσεις. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και τους δύο μας ούτως ή άλλως μέχρι την ημέρα των εκλογών. Νομίζω θα τα ξαναπούμε. Μετά τις 5 Οκτωβρίου θα μιλήσουμε με νούμερα. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Την πρώτη μεγάλη δημόσια τηλεοπτική συζήτηση, κυρίες και κύριοι, με αφορμή τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, διοργανώνει αύριο στις 10 το βράδυ η τηλεόραση του Sky. Ο Αλέξης Παπαχελάς ανοίγει το φάκελο Μεγάλες Πυρκαγιές, διευθύνοντας μια πολύπλευρη συζήτηση με τη συμμετοχή ειδικών σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών.